συμβάζονται εκεί το ένα πίσω από το άλλο με αποτέλεσμα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε 11 ώρα που έχει το πλοίο, έτσι, να είναι όλα αυτά τα τρόικα εκεί μπροστά. Προτείνουν εδώ τα καταστηματάρχες για λόγους και αισθητικής αλλά και εξυπηρέτησης των μαγαζιών να βγει η απόφαση της Μερικής Επιτροπής, την οποία συνέχεια θα εκτελέσει ο Λιμενάρχης, τουλάχιστον να είναι εκεί 3 ώρες νωρίτερα. Έτσι, δηλαδή, αν το πλοίο φεύγει σε 9 η ώρα, από τις 6 μπορούν να πάνε εκεί και να προετοιμαστούν να μπουν μέσα. Και τι θα κερδίσουν. Μισό λεπτό. Αυτό προτείνουν. Δηλαδή, φεύγει το πλοίο σε 11 η ώρα και από τώρα το μεσημέρι είναι γεμάτος ο χώρος εκεί τρώει. Θα μου πεις μετά τους φωτιατζίδες που θα έρθουν εδώ, θα τους κάνεις. Λοιπόν, παιδιά, ένα το λιμάνι είναι λιμάνι. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτό προτείνουν τα παιδιά εδώ, οι καταστηματάρχες. Από εκεί και πέρα, εμείς θα αποφασίσουμε. Να πω κάτι, κύριε. Καταρχήν, εγώ έχω μια αντίρρηση γιατί. 11 ώρα πριν το καράβι. Θα έρθουν από τις 8 να αρχίσουν οι Ιταλίκες να περνάνε την παραλία, γιατί όλες οι μεταφορές και είναι από εκεί. Θα περνάνε οι Ιταλίκες με παιδάκια με αυτά στην παραλία. Για να έρθουν στις 11 η ώρα εδώ ή στις 10.30. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πιο καλό να έρθουν πιο νωρίς. Είναι πρόβλημα ότι δεν έχουν ιδέα τα μαγαζιά τους. Αλλά πιο καλό για μένα πιο πολύ. Είναι για να εξυπηρετεί τα καράβια, δεν είναι για να εξυπηρετεί. Όταν πιο πολύ. Είναι για να εξυπηρετούνται τα καράβια. Δεν θα είναι πρόβλημα με τα παιδάκια, με τα περνάνε τα λύκες. Νομίζω ότι είναι πολύ επιπόλαιο σε 2 λεπτά να βγάλουμε απόφαση για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Που έχει αντικρουόμενες παρενέργειες. Λοιπόν, αφήστε το. Μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή μια απόφαση να ξεκινήσουμε επιτέλους. Έστω τα φορτηγά πλοία να πάνε πλέον στα μεστά. Τα επικίνδυνα φορτία να πάνε πλέον στα μεστά. Επί εποχής του Καβάκου, επειδή ξεκινήσανε τα έργα στα μεστά, επιτρέψαμε και τα επικίνδυνα ξεπορτώνονταν εδώ. Πλέον και φορτηγά οχήματα που θα έχουν μέσα καύσιμα θα πηγαίνουν στα μεστά. Τέλος, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτό όμως πρέπει να πάρθει τώρα. Είναι μια καλή πρόταση, αλλά το μισθό δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δηλαδή η αρχαισία ζώνη εκεί ακόμα ο δρόμος δεν έχει τελειώσει. Για για φορτηγά οχήματα και για να ξεπορτώνει ένα φορτηγό πλοίο τσαΐλι, αδρανή υλικά. Αυτό μπορεί να μας το κάνετε μια εισήγηση, αν το δούμε στην επόμενη μέρα. Βάλτε το άμεσα. Πάει το καλοκαίρι όμως. Όχι, βάλτε το άμεσα. Δεν θα ξανακάνουμε συγκεκριμένα. Μια εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα. Δηλαδή, να δούμε καταρχάς εάν οι υποδομές του λιμανιού των μεστών μπορούν να δεχτούν τα ζάδικα. Τα πάντα δεκαπάντα. Κάθε Πέμπτη έχουμε κουρασιαρό πλοίο εδώ. Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε μέσα φορτηγό πλοίο που ξεφόρτωνε τούβλα. Περιμέναμε το Μπελαγίτη, είχαμε το Θεόφιλο. Ήταν και το κουρασγερόπλιο. Αυτά παιδιά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι επειδή δεν μπορεί να μπαίνει το θέμα πρώην μερικέ διάταξη. Βάλτε το στο επόμενο. Παρακαλώ. Επειδή είναι ένα θέμα το οποίο θα μα δώσει λύσει, μια εμπεριστατωμένη εισήγηση από κάποιον, κύριο παιδί μου, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου, να δούμε τι οι δομές μπορούν να αναπτυχθούν στα μεστά, έτσι, και να γίνει μια εισήγηση και να πάρουμε μια απόφαση τεκμηριωμένη. Το ότι ξεφορτώνονται εδώ επικίνδυνα φορτία είναι παράνομο. Δεν αφιβάλλω. Δηλαδή, τι μπορεί σε αυτή τη φάση τι μπορούν να δεχτούν τα μεστά. Βεζινάδικα, Πελαγίδη π.χ. Μπορεί η υποδομή των μεστών να δεχτεί τον Πελαγίδη και να ξεφορτώσει πετρέλαιο. Τουβλάδικα, τσαϊλάδικα, τσιμέντα, ό,τι μπορεί να ζωοτροφές. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να δεχτεί το λιμάνι και να τα πάμε όλα εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, έλα Θανάση. Κάνε εσύ τι έφυγε εδώ και θα τα πούμε. Εγώ είχα 20 χρόνια εμπορική επιχείρηση, το ξέρει και ο κύριος. Έχω συνεργαστεί με όλους τους ανθρώπους εδώ, έτσι. Και είναι και φίλοι μου. Για ποιους λέτε. Για τις μεταφορές. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση θα σας παρακαλούσα να έρθετε, να σας κεράσω ένα καφέ, να δείτε για τι κατάσταση μιλάω. Εδώ τα μαγαζιά της από εδώ πλευράς δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Εχθές ακόμα, γιατί έχω και φωτογραφίες, έφυγε αυτοκίνητο τα λίκα μπροστά από το ξενοδοχείο,
μπροστά ακριβώς στις 12 και 10 το μεσημέρι, κύριε. Και ο πελαγίτης έδεσε 5 το πρωί. Εγώ με τις 12 το μεσημέρι θα έκατσε άνθρωπος να βγει καθόλου. Γιατί η συγκεκριμένη ταλίκα. Και όταν πήγα, δεν μιλάω για τον πελαγίτη. Εγώ μιλάω για τον. Μισό λεπτό, αφήστε με σας παρακαλώ. Στον δρόμο ή σας παρακαλώ, αφήστε με σας παρακαλώ. Ακριβώς μέσα στο λιμάνι, αλλά ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο. Δηλαδή υπήρχαν άδειοι το λιμάνι και ήρθε 12 η ώρα να την παρέλθει. Όχι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτό γίνεται επί καθημερινής βάσης. Όταν δεν μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν, και το ξαναλέω, δεν πάμε να στραφούμε προς κανέναν, έτσι. Όλοι είμαστε επικοινωνητές, πρέπει να δουλέψουμε και είναι δύσκολο. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Πρέπει να πει μία τάξη. Δεν ζητάμε τίποτα. Μία τάξη και μία συνεννόηση. Δεν μπορεί από το πρωί να μην μπορώ εγώ, εσείς κόπτεστε από τη σασίδα και πολύ καλώς κάνετε, διότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας Έλληνας και ένας Χιώτης να μην του αρέσει η είσοδος του Τσεσμέ. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει και Έλληνας και Χιώτης να του αρέσει αυτή, να βλέπει αυτή τη διαφορά που έχει γύρω και η Τσεσμέ. Εντάξει, και μπράβο σας που σηκώνεστε για αυτό το πράγμα. Έρχεται κόσμος εδώ και βλέπει σε μένα, δεν θα κάτσει που είμαι ο πρώτος εδώ στο μέσο του Τούρκου και θα δει τους λαθρομετανάστες και τις Ιταλίδες. Δεν είναι κατάσταση. Εγώ θέλω συνεννόηση. Παρακαλούμε. Δεν κάνουμε. Υπάρχει τρόπος να κινητοποιηθούμε διαφορετικά. Υπάρχουν όλες οι υπογραφές όλες τις πλευράς. Λοιπόν, θέλουμε να έρχονται πιο αυτά. Όσον αφορά το ατύχημα που είπατε, θα γίνει ατύχημα βεβαίως. Διότι και τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, ελάτε στο μαγαζί να πάρετε μια πορτοκαλάδα να δείτε μεταξύ 7 και 9 όταν έχει πελαγίτη, να δείτε πώς τρέχουν και τι γίνεται. Φυσικά και θα γίνει ατύχημα. Δεν είναι εδώ ο δρόμος για να δέχεται τόσο βαρέα εφοπτικά. Αλλά εμείς θέλουμε μια τάξη να μπαίνουν, να βοηθήσουμε και το λιμναρχείο, έτσι, να κάνουμε τη δουλειά τους άνθρωποι. Να μπαίνουν 3 ώρες, 3,5, δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι από το πρωί. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε το πρωί. Προχτές τραβούσαμε κάτι γερμανή φωτογραφία, σας το λέω εγώ πολύ ανοιχτά τι γίνεται και μας κοροϊδεύαν. Γιατί τι συμβαίνει, ήταν λαφιασμένοι οι άνθρωποι εδώ ένα δωμάτιο, τι πάθατε, δεν κοιμάθηκαμε το πρωί. Τι συμβαίνει, ανοίξαμε και να ανοίξαμε το και έγινε ο κακός χαμός από τις 4.30. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, γίνω μαζί σου. Λέω ότι θα κυκλοφορεί η γυναίκα με το καροτσάκι στις 8 ώρα το βράδυ στην παραλία και να περνάει η Ιταλίκα δίπλα. Αυτό το σκέφτηκε κοντά μου, δεν το πάω. Το καροτσάκι κυκλοφορεί την ημέρα. Ναι, θα το παιδάκι μπορεί να κυκλοφορεί την ημέρα και εγώ έχω παιδάκια. Εντάξει, τα φορτικά, τα αυτοκίνητα μπορούν να έρχονται από τις 6 ώρα, μετά, 5,5 ώρα και μετά. Εντάξει, 3 ώρες είναι. Βάλτε το τις 6, αλλά να αντιρρηθεί όμως. Χρησιμοποιήστε λίγο την ηχθειώσκα. Χρησιμοποιήστε τους χώρους έχετε. Γιατί δεν κρατάνε λίγο παραπάνω τα αυτοκίνητα στις μάνες τους. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχουν απίστευτες δικαιολογίες. Δεν γίνεται, πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς. Κρίμα είμαστε. Λοιπόν, όσον αφορά τα υλικά, τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα, είπαμε ότι γίνεται εισήγηση από το λιμεναρχείο για να δούμε ποιες δράσεις μπορούν να μεταβερθούν στο λιμάνι των Μεστών, έτσι, και το λιμάνι των Μεστών από τη στιγμή τι μπορεί να δεχτεί για να αποσυμφορηθεί το λιμάνι της Χίου.